καθηγητής της Νέας Δημοκρατίας. 4 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φτάνοντας στο τέλος της συζήτησης αυτού του σχεδίου νόμου, πρέπει να σας πω ότι σε κάποια στιγμή ανησύχησα μήπως εγώ δεν κατάλαβα τόσο καλά τη βαρύτητα του νομοσχεδίου. Η εικόνα, 2 υπουργοί, 8 σύμβουλοι, Γενική Γραμματής, γεμάτη Βουλή, Γενικός Γραμματέας, Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, πραγματικά θεώρησα ότι συζητούμε κάποιο, μήπως συζητούμε κάποιο πολύ σπουδαίο νομοσχέδιο και δεν το καταλάβαμε. Και είδα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, που πάλεψε πολύ για να εξαντλήσει, κοιτώντας το ρολόι, τα 8 λεπτά, γιατί πραγματικά δεν έδινε τα επιχειρήματα το νομοσχέδιο. Αλλά από την άλλη, λένε οι γιατροί, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το επάγγελμά μας και από την νοοτροπία μας, το ίδιο και οι δημοσιογράφοι. Δεν ξέφυγε τον πειρασμό να λειτουργήσει ως δημοσιογράφος και να κάνει πάλι ιστορική αναδρομή για το παρελθόν. Και βεβαίως, όταν τα ερωτήματα όμως είναι αμήλικτα και μιλούμε για δισεκατομμύρια ευρώ των Ελλήνων πολιτών σήμερα, είτε σε δαπάνες, είτε σε χρέη, είτε σε προμήθειες, και δεν παίρνουμε καμία απάντηση, γιατί αυτό συνέβη, τότε θα έπρεπε κανείς να είναι πιο σκεπτικός στις αναφορές. Γιατί είπα πριν ότι όλοι οι δείκτες σήμερα έχουν επιδεινωθεί. Και το ξαναλέω. Τα χρέη των νοσοκομείων έτρεχαν λιγότερο από 170 εκατομμύρια ευρώ το μήνα πέρυσι. Είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια φέτος. Η φαρμακευτική δαπάνη που ήταν πολύ αυξημένη, ομολογώ και εγώ, το 2009, σύμφωνα με δήλωση του κ. Λοβέρδου, πήγε σύν 13% το πρώτο τρίμηνο, με μικρή μείωση τον τέταρτο του 2010. Ο αριθμός των ιατρικών πράξεων, σύμφωνα και με παραδοχή των φορέων στην ακρόαση στην Επιτροπή, μειώθηκε. Και αφού μειώθηκε ο αριθμός των πράξεων στα νοσοκομεία, αυτό σημαίνει, για όσους γνωρίζουν οικονομικά της υγείας, αύξηση και της ιδιωτικής δαπάνης. Διότι κάπου χειρουργήθηκαν, οι ασθένειες δεν μειώθηκαν. Και είπα πάλι ότι όταν ο Υπουργός πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο και μιλάει για μείωση των δαπανών, βεβαίως οι δαπάνες υπάρχουν και ένα σημείο που μηδενίζονται με το σύμφωνο σταθερότητας και είμαστε συνεπείς και με το μνημόνιο και με όλα. Άμα κλείσεις τα νοσοκομεία, δεν έχεις δαπάνες. Δαπάνες σημαίνει αριθμός πράξεων επί κόστος πράξεων. Ας μου πει μία πράξη ο Υπουργός που μειώθηκε. Μία. Και για να είμαι απόλυτα ακριβής, εκτός από το φάρμακο τον πέμπτο μήνα του 2010. Μία πράξη που μειώθηκε. Αν δεν μειώθηκαν οι πράξεις, η τιμή των πράξεων, μειώθηκε ο αριθμός των πράξεων. Γι' αυτό και μειώθηκε η δαπάνη. Και απορώ γιατί επιχαίρει ο Υπουργός με αυτό. Έρχομαι τώρα στις τροπολογίες. Για να κλείσουμε θετικά. Θα ψηφίσουμε την τροπολογία για τη δαπανό. Θέλω όμως 2 παρατηρήσεις να κάνω. Προσθέτεται τώρα με βελτίωση σήμερα που φέρατε, στη παράγραφο 2, λέτε νοσοκομεία και κλινικές. Προφανώς προβλέπετε ότι σε κάποιο κτήμα που υπάρχει στο νομό Ροδόπη, στο Δήμο Αιγύρου, ότι να μπορεί να προβλέπετε εκεί κατά ειδικούς δώρους και παρέκκληση δόμησης να αναγύρονται κτίρια δευτεροβάθμιας φροντίδας. Εμείς λέγαμε τώρα, μήπως κρύβεται τίποτα άλλο από πίσω. Γιατί όχι ότι εκ του πονηρού σκέπτεστε, αλλά μπορεί σε 2-3 χρόνια να πει ότι δεν γίνεται εκεί δεύτερο νοσοκομείο, μήπως γίνει και μια κλινική. Και ήρθατε τώρα να επιτείνετε τις αμφιβολίες μας και προσθέτετε και κλινικές. Τι εννοείτε δηλαδή? Θα σας δώσουμε κατά τη Βουλή κατά παρέκκληση για να γίνουν και κλινικές? Έχει το δημόσιο κλινικές, κύριε Υπουργέ. Και το κάνετε 3 φορές. Τι σημαίνει αυτό? Και το κάνετε πάλι και στην άλλη εκλογική περιφέρεια του Υπουργού Εσωτερικών στις Κυκλάδες. Πάλι λέτε στο ίδιο στο κτήμα και κλινικές. Αυτό πάρτε το πίσω. Διότι αν δεν το πάρετε, δεν ισχύει ότι το ψηφίζουμε. Το ψηφίζουμε όπως το θέλετε στην αρχή. Αφήστε τις κλινικές και διευκρινίστε ότι να δώσουμε κατά παρέκκληση να γίνουν νοσοκομεία σε αυτές τις περιοχές, αλλά μόνο νοσοκομεία. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Στην παράγραφο 4, που λέτε ότι δεν υπάγονται στις διατάξεις περί για τη ΔΕΠΑΝΟΜ, πρέπει να σας πω ότι σωστά η ΔΕΠΑΝΟΜ, όταν παίρνει έργα, αναθέτει έργα κατασκευής και εξοπλισμού, σωστά να τα παίρνει και εξοπλισμού. Γιατί υποτίθεται όταν κατασκευάζει πρέπει να φτιάχνει και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού. Αλλά αυτό σε τίποτα δεν πρέπει να επεκταθεί, διότι όπως το έχετε, δεν μπορεί να επεκταθεί ότι το Υπουργείο Υγείας αύριο το πρωί θα δώσει στην ΔΕΠΑΝΟΜ, που έχει ειδικό καθεστώς για να κάνει εξοπλισμούς, για να προχωρήσει σε εξοπλισμούς των νοσοκομείων, σε ήδη υπάρχοντα νοσοκομεία. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Να το πείτε ότι είναι μόνο για τα νοσοκομεία τα καινούργια που κατασκευάζει ΔΕΠΑΝΟΜ, οπότε πάει μελέτη κατασκευή. Θα ψηφίσουμε και την τροπολογία
για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Συνεδρία. Θα ψηφίσουμε και την τρίτη σας τροπολογία για την υποβολή της δήλωσης της περιουσίας των διευθυντών των ΕΣΥ, του ΕΣΥ, και από ό,τι είδατε στη Βουλή είπαμε να το επεκτείνετε και στους υπόλοιπους γιατρούς, γιατί πλέον πραγματικά η ατιμωρησία πέφτει στις πλάτες της Βουλής, τίποτα περισσότερο. Σας ευχαριστώ.